Έχουμε την χαρά και την τιμή να είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Κύριε Καραθανασόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στο στούντιο της Ναυτεμπορικής. Καλώς ήρθατε. Καλό πρωινό και καλή συνέχεια στο νέο εγχείρημα το οποίο έχετε ως Ναυτεμπορική TV. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχει επιτυχία. Είστε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Μέλος. Μπορείτε να μας δώσετε ένα περίγραμμα των όσων έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην Εξεταστική? Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί αδυνατούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Ναι, και είναι λογικό. Αυτό από την άποψη ότι υπάρχουν μια σειρά επιλεκτικές διαρροές που εξυπηρετούν σκοπιμότητες. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε τονίσει ότι τα πρακτικά το συνεδριάσιο πρέπει να δίνεται στη δημοσιότητα. Εκτός από θέματα τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα. Είτε αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας. Είτε αφορούν προσωπικά δεδομένα, είτε αφορούν ας το πούμε έτσι, ζητήματα άμυνας της χώρας. Γιατί η εθνική ασφάλεια είναι ένα πολύ γενικό, πράγμα. Σωστά, σωστά. Και στο οποίο χωράνε μέσα πάρα πολλά. Άρα, πού θα μπορούσε να μπει ένα όριο, Το όριο που θα μπορούσε να μπει σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Γιατί και άλλες φορές έχει γίνει αυτό. Ζητήματα υγείας, ζητήματα προσωπικά. Και έχει παραβιαστεί, θυμάστε κάποτε. Ναι, ακριβώς, και είχε διορθωθεί αμέσως μετά. Και σε θέματα που σχετίζονται με την άμυνα της χώρας μας. Εκεί δεν έμπαινε το όριο για μας. Όλα τα υπόλοιπα, από τη στιγμή που είναι μια συνεδρίαση που θέλει να φωτίσει ζητήματα που αφορούν βασικά δικαιώματα του λαού μας, δεν μπορεί να υπάρχει, να λειτουργεί μέσα στεγανά. Άρα λοιπόν είχαμε από τη μία μεριά το απόρριτο της Επιτροπής και από την άλλη μεριά είχαμε την επίκληση του απορρίτου από τους μάρτυρες, το οποίο καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι εφόσον βάζαν αυτό ως προπομπό, δεν μπορούσε να γίνει κανείς, ακύρωνε τον έλεγχο. Ακύρωνε να διερευνήσουμε τα ζητήματα στην ουσία τους. Και το απόρριτο αυτό σχετίζεται τόσο με τις τοποθετήσεις των μαρτύρων, όσο και με την πρόσβαση σε έγγραφα. Και το παράλογο είναι το εξής, ότι ενώ η Εξεταστική Επιτροπή έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες, έτσι, δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτά. Και πρόσβαση ποιος έχει μόνο, ο μόνος που μπορεί να λέξει ποτέ είναι ο εισαγγελέας. Και ενώ η Επιτροπή έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον εισαγγελέα, παρόλα αυτά δεν επέτρεψαν έτσι να συζητηθεί, να καμφθεί αυτή η υπόθεση του απόρριτου. Να σας ρωτήσω, με όλα αυτά τα αναχώματα του απόρριτου, υπάρχει τρόπος να μάθουμε κάτι να βγει από αυτή την Εξεταστική Επιτροπή? Όπως δείχνουν τα πράγματα, όχι. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο είχαμε επισημάνει από την αρχή, ότι υπάρχει ο κίνδυνος όλη αυτή η υπόθεση να προσπαθήσει να γίνει προσπάθεια να συγκαλυφθεί, φαίνεται ότι έχουμε αυτή την εξέλιξη. Και οδηγούμαστε σε μια γρήγορη, άρον-άρον, κλείσιμο των εργασιών της Επιτροπής. Γιατί ακριβώς η πλειοψηφία αρνήθηκε να εξετάσει και άλλους μάρτυρες, και αυτό που είναι το εντυπωσιακό, είναι ότι αρνήθηκε να εξετάσει όλους τους μάρτυρες που πρότεινε το ΚΚΕ για την υπόθεση που αφορά τη συνακρόαση, παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου που ήταν αλλεπάλληλα, και που θυμίζω ότι η Εξεταστική Επιτροπή είχε τρία θέματα να εξετάσει. Την υπόθεση του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Κουκάκη και του ΚΚΕ. Και σε αυτή την επιδίωξη της πλειοψηφίας είχαν τη σιωπηρή ανοχή των εκπροσώπων και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή έγινε μια συστηματική προσπάθεια να συγκαλύψουν επί της ουσίας τις τεράστιες, κατά τη γνώμη μας, ευθύνες που έχουν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την υπόθεση, γιατί προσπάθησαν να την κουκουλώσουν, πολύ δε περισσότερο που ο ίδιος ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Ρουμπάτης, στη συνεδρίαση δήλωσε ότι μετά από δικιά του προσωπική έρευνα που έκανε, θεώρησε το ζήτημα πολύ μεγάλο, που ξεπερνάει και τα όρια της χώρας μας. Και παρόλα αυτά αρνήθηκαν να προχωρήσει παραπέρα η εξέταση. Προφανώς οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Σε αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Το ΚΚΕ τι θα κάνει? Εμείς, κοιτάξτε, εμείς θα ενημερώσουμε για όλα όσα συνέβησαν και μέσα στην Επιτροπή, αλλά και για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί από όλα αυτά τον ελληνικό λαό, και θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο και κάθε προσπάθεια για να μπορέσει να διερευνηθούν αυτές οι υποθέσεις. Γιατί είναι, κατά τη γνώμη μας, πάρα πολύ σοβαρές υποθέσεις, και εδώ πέρα δεν έχει μόνο ευθύνη η ΕΥΠ ως ΕΥΠ, έχουν και άλλες κρατικές ή και ξένες μυστικές υπηρεσίες, αλλά και ταυτόχρονα και οι λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες λειτουργήσαν επί της ουσίας ως πλυντήριο για την ίδια τη δράση των μυστικών υπηρεσιών. Ήταν αποκαλυπτικός ο ρόλος και του κυρίου Ράμου και της εκπροσώπου της Αρχής Διαφάνειας στο να ξεπλύνουν επί της ουσίας τις ευθύνες και της ΕΥΠ
αλλά και την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Να ρωτήσω από τη μία, διεκδικείται διεύρυνση της πρόσβασης σε πληροφορία και της δημοσιοποίησης αυτής της πληροφορίας. Από την άλλη, όμως, είχατε αντισταθεί στη διεκδίκηση της κυβέρνησης να διευρυνθεί ο χρόνος που θα εξεταστεί. Το διάστημα το χρονικό που θα εξεταστεί. Εμείς τι είπαμε, εμείς πρέπει να εξεταστούν συγκεκριμένες υπόθεσεις. Γιατί είχαμε συγκεκριμένες υποθέσεις. Το να πεις γενικά ότι άλλωστε εγώ θα διερευνήσω αυθαίρετα από το 2012, γιατί δεν πάμε πιο πίσω. Γιατί να πάμε το 2005, που υπάρχει επιβεβαιωμένη παρακολούθηση της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης του Κωνσταντίνου, του Κώστα Καραμαλή, έτσι, από την Αμερικάνικη Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφαλείας. Άρα λοιπόν, γιατί μπαίνει αυτό. Άρα η προσπάθεια η οποία και αποδείχθηκε στην πράξη ήταν μια προσπάθεια. Μεταφοράς ευθύνης, ας πούμε. Ήταν μια προσπάθεια ακριβώς να μεταφερθεί η ευθύνη, να γίνει διάχυση ευθύνης και επί της ουσίας να πεταχτεί σκόνη στον ανεμιστήρα, λάσπη στον ανεμιστήρα χωρίς καμία ουσία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είπαμε όχι σε αυτό το πράγμα. Βεβαίως, αν πρόκειται και άλλα ζητήματα, εμείς είπαμε, κατά τη διάρκεια των εργασιών που αφορούσαν παρακολουθήσεις άλλων προσώπων, άλλων κομμάτων, οτιδήποτε είναι αυτό, τότε βεβαίως να εξεταστούν όλες οι περιπτώσεις αυτές με βάση την απόφαση η οποία υπήρχε. Η βεντάλια των πολιτικών εξελίξεων είναι μεγάλη. Δεν θα σας ρωτήσω για αυτό που, για το λεγόμενο να δώσει το ΚΚΕ ανοχή σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί η θέση του ΚΚΕ είναι εδώ και χρόνια άκαμπτη και ξεκάθαρη. Δεν είναι ζήτημα ακαμψίας. Είναι ζήτημα εξέτασης των πραγματικών δεδομένων και των αντικειμενικών συνθήκων. Και έχουμε αυτή τη θέση, γιατί ακριβώς αφενός μεν τα υπόλοιπα κόμματα που διεκδικούν τη διαχείριση την κυβερνητική, έτσι, έχουν μια κοινή στρατηγική. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν την αμφισβητούν, την αποδέχονται. Είναι η πολιτική της συμμετοχής της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ και της στρατηγικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Εμείς στα τρία αυτά βασικά ζητήματα, που είναι τα κορυφαία, που καθορίζουν την οικονομία, την κοινωνία, τις εξελίξεις, το διεθνές περιβάλλον στις χώρες μας, έχουμε αντίθετη λογική. Ναι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κοινή βάση από τη μια μεριά και από την άλλη. Θεωρούμε ότι αν δεν έχεις τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια της, γιατί καμία κυβέρνηση δεν έχει. Τα κλειδιά της οικονομίας αυτοί που έχουν τα μέσα παραγωγής και τον πλούτο στα χέρια τους. Δεν μπορείς να επιβάλλεις ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης που να έχει στο επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό ακριβώς, τι πιστεύει το ΚΚΕ, τι προβλέπει μάλλον το ΚΚΕ ότι θα γίνει. Θα πάμε σε περίοδο ακυβερνησίας της χώρας, θα πάμε σε μη εδαφικές συνεργασίες, σε μη προγραμματικές συνεργασίες. Τι πιστεύει το ΚΚΕ ότι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα? Θα σας πω. Καταρχάς, μη προγραμματικές συνεργασίες, η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρχει. Από την άποψη ότι οι προγραμματικές κατευθύνσεις είναι κοινές. Δεν είναι τυχαίο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νομοσχεδίων ψηφίζεται από κοινού. Όλες οι ευρωπαϊκές οδηγίες που καθορίζουν το κέλυφος της δράσης στα ζητήματα οικονομίας, κοινωνίας, ακόμη και στις παρακολουθήσεις, ψηφίζονται και από τα τρία κόμματα από κοινού. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη οδοστρωτήρας που λέμε εμείς, που τσακίζει τα δικαιώματα και από αυτή την άποψη δεν έχει και τόση σημασία ποιος θα είναι ο μηχανοδηγός. Άρα και θέμα κυβερνησίας δεν υπάρχει επί της ουσίας. Άμα το θέλετε, ίσα ίσα που πρέπει να επιδιώξει και με τη δράση του, αλλά και με την ψήφο του ο ελληνικός λαός, να βγει μια πολύ αδύνατη κυβέρνηση. Γιατί και η επόμενη κυβέρνηση έχει προδιαγεγραμμένο το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί. Είναι ένα πλαίσιο αντιλαϊκό, αντεργατικό, εχθρικό για τις ανάγκες του λαού. Άρα λοιπόν πρέπει και με την ψήφο του να αποδυναμώσει αυτή την κυβέρνηση και να ισχυροποιήσει την λαϊκή αντιπολίτευση, δηλαδή τον πόλο αυτό ο οποίος πάει κόντρα στο ρεύμα. Και αυτός ο πόλος είναι το ΚΚΕ. Επί της ουσίας και να συμπαραταχθεί με το ΚΚΕ ανεξάρτητα αν έχει επιμέρους επιφυλάξεις σε πλευρές της πολιτικής του ΚΚΕ. Αυτή η πολιτική αστάθεια όμως δεν θα έχει πολλές απώλειες οικονομικές και άλλες? Μα ήδη ο λαός αισθάνεται τις απώλειες τεράστιες. Ναι, αλλά θα γίνουν χειρότερες. Με τη σταθερή κυβέρνηση έχει βελτιωθεί η κατάσταση, έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Από αυτήν την άποψη η κυβερνησία δεν θα υπάρξει. Η αστική τάξη θα κάνει το κάθε τι για να μπορέσει ακριβώς να υπάρξει μια κυβέρνηση ισχυρή, θέλει, γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες, πως η επόμενη κυβέρνηση θα είναι ισχυρή να εφαρμόσει την πολιτική της σκληρή. Mm. Άρα λοιπόν η αποδυνάμωση, το χτύπημα των σχεδίων αυτών, η καταστροφή αυτών των σεναρίων θα είναι προς όφελος του λαού. Είπατε ότι δεν έχει σημασία ποιος θα είναι ο μηχανοδηγός της κυβέρνησης. Σε αυτό το μήκος κύματος να ρωτήσω, δηλαδή,
η λοκομοτίβα της οικονομίας εκτροχιάζεται. Εξαρτάται από ποια άποψη τη βλέπει κάποιος τα ζητήματα της οικονομίας. Να πάρουμε για παράδειγμα τον τουρισμό. Έτσι, το οποίο είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό και το οποίο η κυβέρνηση το έχει και ως πρότυπο, ας το πούμε έτσι, των ρυθμών ανάπτυξης που καταγράφει μέχρι τώρα η οικονομία. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε βεβαίως να υπάρχουν υψηλοί ρυθμοί αυτοί, τεράστιο κύμα εισερχόμενου τουρισμού στη χώρα μας που προσεγγίζει τα επίπεδα του 19, όμως από την άλλη, όλο αυτό συγκεντρώνεται όλη αυτή η οικονομική δραστηριότητα σε όλο και λιγότερα χέρια. Στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αντίθετα, οι επαγγελματίες του χώρου, οι μικρές επιχειρήσεις, είδαν τον τζίρο τους να πέφτει και να συσσωρεύουν χρέη. Δεν μιλάμε για τους εργαζόμενους που επικρατούν συνθήκες πρωτοφανείς εκεί. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξαν και 50.000 με 60, λένε, θέσεις εργασίας που δεν καλύφθηκαν. Γιατί ακριβώς οι συνθήκες είναι επώδυνες. Και το επόμενο θέμα πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι ο ελληνικός λαός μπόρεσε να πάει διακοπές. Έχει γίνει ένα είδος πολυτελείας οι διακοπές και αναψυχή, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν, τι να την κάνεις μια ανάπτυξη η οποία συσσωρεύει πλούτη σε λίγους και καθιστά τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού ανίκανη να ικανοποιήσει βασικές ανάγκες και να διευρύνει την ψαρίδα ανάμεσα στις δυνατότητες. Αυτή όμως είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Βεβαίως, δεν είναι ελληνική πραγματικότητα. Δεν είναι ελληνική πραγματικότητα. Συμφωνούμε απόλυτα. Γι' αυτό λέμε ότι το ζήτημα δεν σχετίζεται με τη διαχείριση στη χώρα μας. Έχει παγκόσμια χαρακτηριστικά και είναι η επιβεβαίωση αυτού που λέμε της φθοράς και της απείλας, την οποία εκπέμπει το σύστημα αυτό το οποίο έχει κυριαρχήσει σε παγκόσμιο επίπεδο, το καπιταλιστικό σύστημα, που παρά τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρά τον τεράστιο πλούτο που συσσωρεύεται σε λίγους, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου ζει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, βλέπει τη θέση της καθημερινά να επιδεινώνεται. Και αυτό είναι το παράλογο της όλης υπόθεσης. Γιατί ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες να ζήσει ο κόσμος καλύτερα, ζει χειρότερα από ό,τι στο παρελθόν. Να σας ρωτήσω, μιας και μιλήσαμε και για τα ζητήματα της οικονομίας, η γνώμη σας για την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης, που μοιάζει να είναι πιο λαϊκή, αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ έχει κατηγορηθεί ότι στην ουσία ενισχύει την εσχροκέρδη, ότι παίρνει χρήματα από τους πολίτες και τα δίνει στην ουσία? Κοιτάξτε, δεν είναι ίδιο μόνο τη σημερινή κυβέρνηση επιδοματική πολιτική. Θα θυμίσω ότι και στην προηγούμενη κυβέρνηση αντίστοιχη πολιτική υπήρχε. Τα ματωμένα πλεονάσματα, τα πρωτογενή που είχε συσσωρεύσει στα ταμεία κατά τη διάρκεια των μνημονίων, ένα μικρό μέρος από αυτό επέστρεφε στα πιο φτωχά και εξαθλιωμένα στρώματα. Άρα δεν γινόταν μια αναδιανομή. Mm. Και ανάμεσα στους λιγότερο φτωχούς προς όφελος των περισσότερων φτωχών. Αφήνοντας το απειρόβλητο τις αιτίες και τους υπεύθυνους. Το ίδιο κάνει και η σημερινή κυβέρνηση με τα ζητήματα της ενέργειας. Τι δηλαδή, αφήνει στο απειρόβλητο την πολιτική αυτή της απελευθέρωσης, της αγοράς, της πράσινης μετάβασης, της κερδοσκοπίας και της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και ταυτόχρονα τι κάνει? Μέσω υποτίθεται της επιδότησης των τιμολογίων των οικοκυριών επιστρέφει χρήματα στους επιχειρηματικούς ομίλους, τα δίνει πίσω. Και αυτά τα χρήματα πού προέρχονται? Προέρχονται είτε από το Πράσινο Ταμείο, που είναι χρήματα που πληρώνει ήδη, που πληρώνουμε εμείς στους λογαριασμούς μας, τα διάφορα πράσινα τέλη, είτε από τη φορολογία του λαού, τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν το ζήτημα χαμένος και σε αυτή την επιδοματική πολιτική είναι ο ίδιος ο λαός που πληρώνει από την τσέπη του για να καλυφθούν ελάχιστες ανάγκες. Δηλαδή χάνουμε 10 για να μας επιστρέψουν πίσω το 1 και αυτό με δυσκολία. Και δεύτερον, αυτή η λογική της επιδοματικής πολιτικής στοχεύει και στην ίδια τη συνείδηση του κόσμου. Να μάθει να ζει με λίγα, να μην έχει απαιτήσεις, να έχει χαμηλά τον πύχη και να σου λέει δεν πειράζει. Ας βολευτούμε τώρα με αυτό που έχουμε το ελάχιστο. Ας μην έχουμε και όλες τις ώρες ηλεκτρικό ρεύμα ή άμα δεν έχουμε και θέρμανση, να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτές τις ανάγκες. Όπως πάντα, ελληνοτουρκικά, κύριε Καραθανασόπουλε, ανησυχείτε? Βεβαίως. Γιατί ακριβώς είναι ένα κομμάτι, θα το λέγαμε έτσι, της γενικότερου, του συνολικότερου πάζλ, της μεγάλης εικόνας. Όπου η μεγάλη εικόνα δείχνει όξυνση των ανταγωνισμών, των αντιθέσεων και μάλιστα έχουμε μπει και σε έναν δρόμο, από ό,τι φαίνεται, χωρίς επιστροφή. Κλιμάκωση και γενίκευση της σύγκρουσης που παρατηρούμε στην Ουκρανία. Αυτό λοιπόν το κομμάτι εδώ στη χώρα μας, τα λεγόμενα λειτουργικά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ανταγωνισμός και οι αντιθέσεις ανάμεσα από τη μια μεριά στην άρχουσα τάξη της Ελλάδας και της Τουρκίας για το ποιος θα παίξει ρόλο, έναν επιμέρους ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.
Εννοείται στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, που εξυπηρετούν επί της ουσίας επιχειρηματικά κατά κύριο λόγο συμφέροντα και όχι ανάγκες των λαών. Από αυτή την άποψη, απέναντι σε αυτόν τον ανταγωνισμό, η Τουρκία δείχνει μια όλο και μεγαλύτερη επιθετικότητα. Σε αντίθεση και με την Ελλάδα που δείχνει μια. Και η Ελλάδα, κοιτάξτε, το να εξοπλίζεσαι με νατοϊκά στρατιωτικά οπλικά συστήματα, το να δημιουργείς βάσεις ορμητήρια, το να προσπαθείς να κάνεις διείσδυση οικονομική σε άλλες περιοχές, αυτό είναι, έρχεται, πώς να το πω, σε ευθύ ανταγωνισμό. Απλώς αυτό που δεν κάνει είναι να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Αλλά ότι έχει μια επιθετική στάση και η ελληνική αστική τάξη έχει. Αλλά η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Είστε ικανοποιημένοι δηλαδή με και δεν μιλάμε για τον τουρκικό λαό, μιλάμε για την Τουρκία, την ηγεσία της Τουρκία. Ναι, για τον, σε... να τα πούμε με το όνομά του, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Και όλο το πολιτικό σύστημα, ναι. Την άρχουσα τάξη της Τουρκίας, ναι. Η οποία έχει περάσει ένα άλλο επίπεδο την κλιμάκωση της επιθετικότητας, που αμφισβητεί πλέον όχι απλά και μόνο ζητήματα που σχετίζονται με την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα, αλλά και κυριαρχία ελληνικών εδαφών, ελληνικών νησιών. Και σε αυτή την επιθετικότητα, θα το λέγαμε, αν δεν υποδαβίζεται, τουλάχιστον νύπτουν οι άλλοι τα χέρια τους ως πόντιοι πιλάτοι από τους Αμερικάνους, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους λεγόμενους συμμάχους μας. Μπορεί να ακούγεται κλισέ και να το ρωτάμε σε όλους, αλλά είναι αντιδημοσιογραφικό να μην το ρωτήσω. Φοβάστε ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου, ατυχήματος, όπως κάποιοι το λένε. Κοιτάξτε, κατά καιρούς διάφορα σενάρια παίζουν. Από ό,τι φαίνεται, η υπόθεση, αυτό που είναι στο άμεσο διάστημα ως στόχος, προσωρινός βέβαια θα αποδειχθεί, είναι η υπόθεση συνδιαχείρισης. Ναι. Σε αυτή την κατεύθυνση πιέζουν οι Αμερικάνοι, τον ΝΑΤΟ και οι Ευρωπαϊκοί Ένωση, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Βρείτε τις διαφορές και λύτε τις διαφορές μεταξύ σας. Άρα δηλαδή οδηγούμε σε μια συνδιαχείριση και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων οδηγείται η υπόθεση. Άρα αυτό τώρα αν θα γίνει με ομαλό τρόπο ή θα υπάρξει όξυνση και πολεμική σύγκρουση ατυχήματος ή μεγαλύτερης έκθεσης, είναι κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να προετοιμάζεται για όλους τους παράγοντες. Μάλιστα. Και όταν βλέπει να ισχυροποιείται η παρουσία του λύκου στην περιοχή, αυτών δηλαδή που αμφισβητούν σύνορα που είναι οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ, τότε πρέπει να φοβάται ακόμη περισσότερο. Και κάτι αυτό τελευταίο... δείχνει η εμπειρία, ναι, στα Βόρεια Βαλκάνια. Ναι, αυτό έχει συμβεί στα Βόρεια Βαλκάνια. Ναι, ναι. Ακριβώς. Με τη διάσπαση με τη διάσπαση στην αλλαγή των συνόρων, ναι, που ήδη οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί το κάνανε. Κάτι τέτοιο γίνεται τώρα και στην περίπτωση της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Ναι. Αλλά όχι από τους Αμερικανούς, από τους Ρώσους αυτή τη φορά. Ουσιαστικά, ναι, υπάρχει ένας αναθεωρητισμός ρωσικός, τον οποίο εκφράζει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Είπατε πριν από λίγο ότι έχουμε μπει σε έναν δρόμο χωρίς γυρισμό. Από ό,τι φαίνεται και οδηγούνται τα πράγματα, για η γενίκευση της σύγκρουσης. Και από την άποψη πρέπει να καταγράψουμε τα πραγματικά δεδομένα. Γιατί ακριβώς την κίνηση την έκανε ο Πούτιν την εισβολή. Αλλά βεβαίως αυτή την κατεύθυνση είχε προκληθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την προσπάθεια που έκανε η Ουκρανική κυβέρνηση να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να βάλει βάσεις αμερικάνικες και νατοϊκές στην περιοχή της, έτσι, και να μην αναγνωρίσει τη λεγόμενη ανεξαρτησία με βάση τη συμφωνία που έχει γίνει των επαρχιών αυτών, την αυτονομία μάλλον των επαρχιών αυτών. Άρα λοιπόν υπήρξε αυτό το πικ-πονκ, ας το πούμε έτσι, ανταγωνισμών που οδήγησε στην εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, την οποία το κόμμα μας την καταδίκασε. Η Ρωσία είναι μια καπιταλιστική, μια μεγάλη καπιταλιστική, μια υπερελεστική δύναμη, έτσι, δεν έχει καμία σχέση με την παλιά Σοβιετική Ένωση. Και αυτή τη στιγμή συγκρούονται επί της ουσίας από τη μια μεριά Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη η Ρωσία. Στο έδαφος της Ουκρανίας. Και από αυτή την άποψη, επειδή ακριβώς οι σημερινές απειλές του Πούτιν, ακόμη και για χρήση πυρηνικών ενδεχόμενα όπλων, αν προκληθεί ή η επιστράτευση την οποία κάνει, είναι απόρρια της απόφασης της τελευταίας συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ για 300.000 ετυπωπόλεμους στρατιώτες στα ανατολικά, στη βόρεια Ανατολική Ευρώπη. Και για τεράστια εξοπλιστικά πακέτα που θα οδεύσουν προς τα εκεί. Και η Ελλάδα σε αυτή τη διαδρομή παίζει σημαντικό ρόλο και ως προγεφύρωμα για τη μεταφορά αυτών των οπλικών συστημάτων και των στρατιωτών από τις νέες βάσεις που δημιουργήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και με τη συμμετοχή της με αποστολή δικό της οπλικών συστημάτων, υπονομεύοντας ενδεχόμενα και την άμυνα της χώρας μας, ιδιαίτερα στα νησιά.
με αυτά τα οπλικά συστήματα που στέλνουμε, βάζοντας σε κίνδυνο αυτή την αμυντική δυνατότητα της χώρας μας, αλλά και ταυτόχρονα και με τις κυρώσεις που αποδεικνύονται μπούμερακ για τον ελληνικό λαό. Κύριε Καλαμανσόπουλε, ήταν πολύ χαρά μας. Θα μπορούσαμε για ώρες να μιλάμε για αυτά τα είναι πάρα πολλά ζητήματα. Δυστυχώς ο τηλεοπτικός χρόνος πιέζει. Να είστε καλά που ήσασταν. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την συζήτηση που είχαμε.